Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Ζεστό χρήμα στις τσέπες των ακροτών από σήμερα, αφού 4 εκατομμύρια ευρώ μπήκαν στα βιβλιάρια των παραγωγών του νομού Ηρακλείου για τις ζημιές από τα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν καλλιέργειες το 2018. Το ποσό αντιστοιχεί στο 70% και συνολικά τα χρήματα που θα καταβάλει ο ΕΛΓΑ το επόμενο διάστημα θα φτάσουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Στο Ηράκλειο, το πρώτο ρομπότ που ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα στον διαχωρισμό αστικών απορριμμάτων. Ο ρομποτάκης βρίσκεται στο ΙΤΕ για συναρμολόγηση και πλέον εγκαινιάζεται μια πρωτοποριακή συνεργασία μεταξύ ΕΣΔΑΚ και λοιπόν αρμόδιων φορέων, θέτοντας την ρομποτική τεχνολογία στην υπηρεσία της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ξεχωριστό εκαθαριστικό από την εφορία θα λάβουν από φέτος οι σύζυγοι, ανεξάρτητα αν υποβάλουν ξεχωριστή ή κοινή φορολογική δήλωση. Μάλιστα, στην περίπτωση που προκύπτει επιστροφή φόρου για έναν από τους δύο, δεν θα γίνεται συμψηφισμός με οφειλές προς την εφορία που ενδεχομένως έχει ο άλλος σύζυγος. Στην κατηγορία οικονομία θα βρείτε οδηγό 20 έρωτα απαντήσεων για το επίμαχο θέμα. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.